ρούχα του. Όπως μαρτυρούν οι πατέρες που διαδέχθηκαν τον γέροντα στο κελί του, τον πρώτο καιρό μετά την κίνησή του, σχεδόν όλοι οι επισκεπτόμενοι το κελί αισθάνονταν αυτή την ξεχωριστή ευωδία. Μαρτυρεί ο πατήρ ΑΚ. Τη χρονιά που εκοιμήθηκε ο γέροντας, έγινε λειτουργία την ημέρα που εόρταζε το κελί του. Αισθάνθηκα κατά την ώρα της θείας λειτουργίας ισχυρή ευωδία, η οποία με συνόδευσε μέχρι το κουτλουμούσι και έπειτα χάθηκε. Διάσωση παιδιού. Ο πατήρ Χρήστος Τσάνταλης από τη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης και εφημέριος κερασιάς με 9 παιδιά καταθέτει. Μερικά από τα παιδιά μου έπαιζαν στην ταράτσα του σπιτιού και κάποια στιγμή άρχισαν να πηδούν το φωταγωγό. Ένα αγοράκι μου 6 ετών που ακόμη δεν μιλάει καλά θέλησε και αυτό να πηδήξει. Βρέθηκε στο κενό και σαν βολίδα έφυγε προς τα κάτω. Έπεσε από τον τρίτο όροφο. Ήλθαν τα παιδιά τρομαγμένα και μου το είπαν. Έτρεξα με χτυποκάρδι στο βάθος του φωταγωγού για να περιμαζέψω το μικρό. Έμεινα έκπληκτος όταν το είδα να έρχεται προς το μέρος μου, κατακίτρινο από τον φόβο. Το πήγα στο νοσοκομείο. Οι γιατροί το εξέτασαν και είπαν ότι δεν είχε τίποτε, ούτε το παραμικρό τραύμα. Καταλάβαμε ότι πρόκειται περί θαύματος και σκέφτηκα πως η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Νέας Μηχανιώνας έσωσε το παιδί. Το πήγα στην εικόνα της και το ρώτησα. «Αυτή σε φύλαξε?» Αυτό απάντησε «Όχι». Με οδήγησε στη φωτογραφία του πατρός Παϊσίου και μου τον έδειξε με το δάχτυλο, ότι δηλαδή αυτός με κράτησε. Επεμβάσεις σε τροχέα. Ο κύριος Σίγμα Ταφ από την Καλαμάτα, κάτοικος Αθηνών, ταξίδευε με το αυτοκίνητό του προς τα Ιωάννινα. Καθοδόν έπεσε θύμα ισχυρής μετοπικής συγκρούσεως, κατά την οποία το αυτοκίνητό του κυριολεκτικά διαλύθηκε και ο ίδιος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε ανέστητο στο νοσοκομείο και μπήκε στην εντατική. Ενώ ευρίσκεται στην κατάσταση αυτή, είδε μια φωτεινή νεφέλη και στο μέσον έναν ηλικιωμένο μοναχό. Παρότι δεν είχε ιδιαίτερη σχέση με την Εκκλησία, επειδή εκείνες τις ημέρες είχε ακούσει από γνωστό του για κάποιον χαρισματικό γέροντα Παΐσιο, μέσα στην έκπληξή του ρώτησε αυθόρμητα τον άγνωστο μοναχό. «Είσαι ο γέροντας Παΐσιος?» Ο γέροντας δεν απάντησε. Χαμογέλασε. Τον χάιδεψε ελαφρά στο κεφάλι και του είπε: «Μη φοβάσαι, θα γίνεις καλά». Ο Σίγμα Ταφ συνήλθε. Αν και σαστισμένος από το παράδοξο του πράγματος και παρόλο που αγνοούσε τον θαυματουργό επισκέπτη του, πίστεψε στη διαβεβαίωσή του. Την διηγήθηκε μάλιστα με έντονο ύφος και στους γιατρούς. Και αυτοί έκπληκτοι, διαπιστώνοντας την ανθρωπίνως ανεξήγητη βελτίωσή του, ομολόγησαν: «Όντως, πρόκειται για θαύμα». Αφού βγήκε από το νοσοκομείο, στον δρόμο περνώντας από ένα βιβλιοπωλείο, έκπληκτος αντίκρισε στην βιτρίνα το σωτήρα του. Ανεγνώρισε τη μορφή του στο εξώφυλλο ενός βιβλίου. Έτσι ανεκάλυψε τον ευεργέτη του και γεμάτος ευγνωμοσύνη το αγόρασε και το διάβασε. Συγκινημένος, ήλθε να προσκυνήσει στην Παναγούδα τον Ιανουάριο του 1998, όπου και διηγήθηκε τ' ανωτέρω. Εκτός του ότι τον διέσωσε από βέβαιο σωματικό θάνατο, η επέμβαση του γέροντα άλλαξε και ριζικά τη ζωή του. Αναζήτησε πνευματικό και εξομολογήθηκε. Σταμάτησε την κοσμική ζωή παρά τις έντονες πιέσεις των συγγενών. «Μου είναι αδύνατο να συνεχίσω τα ίδια. Στο νου μου έρχεται συνέχεια το χαμογελαστό φωτεινό πρόσωπο του γέροντα», έλεγε με δάκρυα στα μάτια. Διήγησε βλαβούς εγκάμου ιερέως που σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη. Προκαιρού ήρθε ένας νέος και μου είπε: «Πάτερ, εγώ χθες έπρεπε να είχα πεθάνει, αλλά ο Θεός με έσωσε». Καθώς έτρεχα με μεγάλη ταχύτητα, χτύπησα με τη μοτοσυκλέτα μου επάνω σε ένα αυτοκίνητο και πετάχθηκα μακριά. Τη στιγμή εκείνη είδα έναν παππούλι να με πιάνει γερά από το δεξί χέρι και έτσι δεν έπαθα τίποτε. Εγώ του έδειξα μερικές εικόνες Αγίων και φωτογραφίες συγχρόνων γερόντων. Μόλις είδε τον γέροντα Παΐσιο, φώναξε συγκινημένος. Αυτός ήταν. Ύστερα από λίγες ημέρες, ξαναήρθε και μου ανέφερε ότι εκ των υστέρων ανεκάλυψε στο τσεπάκι του μπουφάν του, στον δεξιό βραχίωνα, ακριβώς εκεί που τον έπιασε ο γέροντας, δύο μικρές εικονίτσες. Μία του Χριστού και μία του γέροντος Παϊσίου που τις είχε βάλει η μητέρα του κρυφά. Πνευματικές νεκραναστάσεις. Τα περισσότερα, αλλά και μεγαλύτερα θαύματα του γέροντα, είναι τα ηθικά θαύματα. Πολλοί άνθρωποι αδιάφοροι θρησκευτικά, άφοι εκ πεποιθήσεως, χωρίς ηθικούς φραγμούς, είτε μετά από κάποια μεταθανάτη εμφάνισή του, είτε συχνότερα από την ανάγνωση κάποιου βιβλίου του, αναστήθηκαν πνευματικά. Εισήλθαν με ζήλο στην Εκκλησία και κάποιοι και στο μοναχικό στάδιο. Νέος
ζούσε στην άγνοια και στην αμαρτία. Όχι τυχαία, έπεσαν στα χέρια του οι επιστολές του γέροντα και κυριολεκτικά συγκλονίστηκε. Άλλαξε η ζωή του και επιθυμεί το μοναχικό βίο. Εγώ πριν 6 χρόνια, ομολογεί ένας νέος από τους πολλούς, ήμουν αναρχικός. Φορούσα σκουλερίκια και έπαιρνα ναρκωτικά. Κάποιος από την παρέα μου είχε ένα βιβλίο του πατρός Παϊσίου και μου το έδωσε. Από περιέργεια το ξεφίλησα. Μου κίνησε το ενδιαφέρον και το τελείωσα μέσα σε μία νύχτα. Από τότε άλλαξε η ζωή μου. Το κασκόλ που εξαφανίζει όγκο. Μαρτυρία Φιλίτσας από τον Βόλο. Βρέθηκα στην δύσκολη θέση να μην μπορώ να βοηθήσω και να ηρεμήσω την απελπισμένη αδελφή μου μετά από την ένδειξη όγκου στη μαστογραφία που έκανε. Με σεβασμό ζήτησε από αγαπητή μου φίλη την πολύτιμη κληρονομιά της, το κασκόλ του σεβαστού γέροντος Παϊσίου, κρατώντας το σφιχτά στην αγκαλιά μου, με χέρια τρεμάμενα, με έντονο χτυποκάρδι, έτρεξα και τον απόθεσα στην αγκαλιά της Πασχούσης. Εκείνη με δάκρυα στα μάτια πήγε στο εικόνισμα και προσευχήθηκε. Της ευχήθηκα περαστικά και το επέστρεψα αμέσως στην φίλη μου. Μετά από 4-5 μέρες, η άρρωστη επανέλαβε τη μαστογραφία. Το θαύμα είχε γίνει. Η μαστογραφία ήταν πεντακάθαρη. Ο όγκος είχε εξαφανιστεί. Μεγάλη χάρη του γέροντος Παϊσίου. Θεραπεία δαιμονισμένης. Ένα πρωινό του Δεκεμβρίου του έτους 1996, στην έκθεση της Μονής, στην Σουρωτή, βρίσκονταν εκεί υπεύθυνοι αδελφοί, ένα ανδρόγυνο με το μικρό τους κοριτσάκι και τον πατέρα τους, δύο μεσόκοπες γυναίκες και ένας νεαρός άνδρας. Ξαφνικά, ακούστηκε μια δυνατή κραυγή. Μία από τις μεσόκοπες γυναίκες, αρκετά εύσωμη, σουριάστηκε στο πάτωμα και άρχισε να χτυπιέται και να ορίεται άγρια. Κούνησε το κεφάλι γρήγορα πέρα δόθε. Το θέμα ήταν πολύ άσχημο. Η γυναίκα με το παιδάκι βγήκαν έξω, ενώ οι άλλοι πλησίασαν να την βοηθήσουν. Η γυναίκα μούγκριζε, αγκομαχούσε και έλεγε με μια άγρια απειλητική ανδρική φωνή: «Θα σας κανονίσω ρε εγώ που δεν πιστεύετε. Θα σας δείξω εγώ. Να, τώρα ακόμα λίγο και θα σας βάλω όλους στο χέρι με το 666. Θα με προσκυνάτε όλοι, χαμένοι, ηλίθιοι και άλλες βρισιές». Έπειτα άρχισε να τσιρίζει και δείχνε φοβισμένη. «Παϊσία με κες, με κες, θέλεις να με στείλεις πίσω στα Τάρταρα. Και αυτή η χαμένη όλο σε μοναστήρια με φέρνει. Τι τη βοηθάς, με κες, με κες». Και στρίγγιζε δυνατότερα. Χτυπιόταν τόσο δυνατά που υπήρχε φόβος να σπάσει το κεφάλι της. Ήταν φανερό ότι την πείραζε ο δαίμονας. «Α», φώναζε πάλι, «να, ήρθε και η Μαρία τώρα, με κες Παϊσία», είπε με μια δυνατή φωνή και έμεινε ακίνητη σαν να λιποθύμησε. Πλησίασαν διστακτικά οι παριστάμενοι για να την βοηθήσουν, ενώ οι γυναίκες φρόντιζαν να την σκεπάζουν με τα ρούχα του. Αφού την τακτοποίησαν, την σήκωσαν από το πάτωμα. Είχε ανοίξει τα μάτια της και έκλαιγε ήρεμα και βουβά. Μια ευχαριστία ξεχύθηκε από τα βάθη της καρδιάς της. «Σε ευχαριστώ, γέροντα. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου», έλεγε και ξανάλεγε με πολύ ευγνωμοσύνη. Σηκώθηκε, πήγε μπροστά σε μια εικόνα του Χριστού και της Παναγίας και αναλύθηκε σε δυνατούς λυγμούς. «Θεέ μου, Θεέ μου, πώς με καταδέχθηκες στην ανάξια. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, σε ευχαριστώ, γέροντα. Δεν άξιζα, Θεέ μου, τέτοια βοήθεια». Η όλη σκηνή ήταν πολύ συγκινητική. Ύστερα χαιρέτησαν με ευγνωμοσύνη την αδελφή και έφυγαν. Η γυναίκα αυτή είχε δαιμόνιο. Φεύγοντας, ανέφερε ότι το προηγούμενο βράδυ είδε στον ύπνο της το γέροντα Παΐσιο που της είπε: «Έλα στον τάφο μου και θα σε κάνω καλά». Ήρθε στο μοναστήρι, ρώτησε πού είναι ο τάφος του γέροντα, προσκύνησε τον τάφο και ύστερα ήρθαν στην έκθεση, όπου συνέβησαν τα παραπάνω. Παρέχει ανάβλεψη. Μαρτυρία Ρωσίδος, κυρίας Λαρίσας, Νικολάευνα, Μάσλοβα, ιατρού από τη Μόσχα. Έπαθα δυστύχημα με αποτέλεσμα το αριστερό μου μάτι να χάσει τελείως το φως του. Με έφεραν στο πρώτο γενικό νοσοκομείο της Μόσχας. Η θάλαμη ήταν γεμάτη, γι' αυτό με έβαλαν στο διάδρομο. Τη νύχτα δεν κοιμήθηκα καθόλου. Έκανα προσευχή και στεναχωριόμουν πολύ. Προς το πρωί, ενώ ήμουν σε μια κατάσταση μεταξύ ύπνου και ξύπνιου, ήρθε ο Μπάτους Καπαΐσιος. Τον είδα μπροστά μου ολοφάνερα και τον αναγνώρισα, γιατί είχα διαβάσει ένα βιβλίο σχετικό με την ζωή του. Μου σκέπασε το κεφάλι με μια πετσετούλα και εξαφανίστηκε. Την ίδια στιγμή κατάλαβα ότι βλέπει το τυφλό μάτι μου. Οι γιατροί δεν χρειάστηκε να κάνουν τίποτε. Νοσηλεύτηκα στην παραπάνω κλινική από τις 4 μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου του έτους 2002. Ο αριθμός του ιστορικού της ασθενείας μου είναι 31-171.
ευχαριστώ τον Θεό για το έλεος του σε μένα και τον Πάτους Καπαΐσιο για τη βοήθειά του.